Το κολλάω μου έλεγες να κάνω μισή πάνω. Σκουρό! Δεξιά! Γιατί στεναχωρήθηκες? Μην παίρνετε πρόσωπα μόνο, ε! Ναι! Σήμερα λοιπόν είναι μια σημαντική ημέρα, μια εξαιρετική εκδήλωση από τη διάδειμα στη συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης. Πρωτοπόρο αυτή η διάδειμα, όπως και ο Δήμος Κοζάνης, μέσα στους 9 πρώτους Δήμους. Γενιάζουμε εδώ σε αυτή την όμορφη γειτονιά στα Πλατάνια τον κάδο ο οποίος αφορά τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε και στα παιδιά μας, που από εκεί νομίζω ξεκινάει τις αλλαγές αυτές που χρειάζονται, έτσι ώστε να φροντίσουμε περισσότερο το περιβάλλον και βέβαια να παίρνουμε μαθήματα και από τα παιδιά που με πολύ χαρά το δέχτηκαν και τους άρεσε όλη αυτή η διαδικασία. Είμαστε πάντα εδώ ο Δήμος, μπροστά και στην ανακύκλωση, σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε έτσι. Να ξεκινήσουμε και να πούμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής. Μια εκδήλωση η οποία ήθελε να προωθήσει τη νέα προσπάθεια του Δήμου σε συνεργασία με το διάδειγμα και την ανακύκλωση ΑΕ που αφορά τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Βρεθήκαμε εδώ σε αυτό το χώρο στα Πλατάνια μαζί με παιδιά από το γειτονικό σχολείο τα οποία μας δίδαξαν το πώς πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση. Είναι η πορεία του μέλλοντος, είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή, σε αυτό που πρέπει να εστιάσουμε εμείς ως Δήμος και όλοι οι υπόλοιποι φορείς για να πάμε το Δήμο να πούμε από σαν. Ευγενία Καραπάτσιο, περιβαλλοντολόγος από τη Διάδειμα. Είμαστε σήμερα εδώ λοιπόν σε μια εκδήλωση για τον καινούριο κάδο που έχει τοποθετηθεί της οδού Κακριδί. Είναι ο Hungry Bean. Στο Hungry Bean θα βάζουμε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά, τάμπλετ, καλώδια κτλ. Μέχρι και μελάνια και τόνερ εκτυπωτών. Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει συνεργασία με την ανακύκλωση συσκευών και την υποστήριξη της Eurobank, Δήμος Κοζάνης και Διάδειμα. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή την καινούργια ανακύκλωση που ξεκινάει σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, η ανακύκλωση ηλεκτρικών μικροσυσκευών υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά που πονάνε ηλεκτρικά είδη. Σε αυτόν εδώ τον κάδο που βρίσκεται πίσω μας. Οπότε είτε σε αυτόν τον κάδο που βρίσκουμε σε ιδιωτικά μέρη, είτε στο δημόσιο πλέον κάδο για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, να συνδράμουν και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ανακύκλωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχω γυαλιά, δεν σε πειράζει. Ερχόμαστε λοιπόν στον Hungry Bean, στον πεινασμένο κάδο για ηλεκτρικές συσκευές. Ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές, μπορούμε να βάλουμε τις μεγάλες σε όγκο εδώ πέρα. Όπως ακριβώς είναι και η ανακύκλωση ρούχων δηλαδή. Σε αυτήν την υποδοχή θα βάζουμε δοχεία και τόνερ μελανιών. Και σε αυτήν την υποδοχή θα βάζουμε κινητά και τάμπλετ.